Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στις δηλώσεις Ζούγκλας. Η Αγγελική Στάου είναι και σήμερα κοντά σας, μέχρι και τη μία να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και κόσμο. Και θα ξεκινήσουμε με την κατάρρευση της Βίκης Σταμάτη. Η Βίκη Σταμάτη, με το που έμαθε ότι αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσής της για αναστολή της ποινής της για το Φεβρουάριο του 2014, με το άκουσμα αυτής της συζήτησης, κατέρευσε στο κελί της στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας, το πενταμελές εφετείο αναστολών δεν προέβησε κάποια ουσιαστική κίνηση για το βασικό έτσι αίτημα της κυρίας Σταμάτη, διότι δεν είχε καθαρογραφεί ακόμα και η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μια υπόθεση έτσι λίγο γραφειοκρατική που θα καθυστερήσει την εκδίκαση της υπόθεσης κυρίας Σταμάτη για την αναστολή της. Πάμε στη Χρυσή Αυγή. Κόβουν τη χρηματοδότηση στη Χρυσή Αυγή με ύψους 8 έναντι 1 η Επιτροπή Δεοντολογίας. Εισηγείται την διακοπή της χρηματοδότησης στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Σημειώνεται ότι σήμερα θα διεξαχθεί ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής να δούμε το μέλλον αυτής της υπόθεσης, να δούμε τελικά θα καταφέρουν να πάρουν πίσω τη χρηματοδότηση. Πάμε στον κύριο Σαμαρά, διότι χθες το βράδυ μάθαμε ότι ματαιώθηκε η πτήση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνιου Σαμαρά, στο Αζερβαϊτζάν. Και ο λόγος είναι βλάβη στο κυβερνητικό αεροσκάφος. Συγκεκριμένα, το Πρωθυπουργικό αεροσκάφος παρουσίασε βλάβη στα όργανα με αποτέλεσμα 1/4 μετά την απογείωσή του για τον Μπακού, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι συνεργάτες του επέστρεψαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε στα πτερήγια καμπυλότητας. Να σας πω ότι έγινε αμέσως μετά την προσγείωση μια δοκιμαστική πτήση, έδειξε όμως ότι το αεροσκάφος δεν είναι ασφαλές. Και έτσι προς το παρόν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μεταβεί η ελληνική αντιπροσωπεία με τον κύριο Σαμαρά στο Μπακού. Να σας πω ότι στις Βρυξέλλες, που στην ερχόμενη σύνοδο της κορυφής, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα μεταβεί με αεροπλάνο της γραμμής και όχι με το Πρωθυπουργικό. Έτσι. Στον Μπακού πρόκειται να συμμετάσχει στην εκδήλωση υπογραφής της έναρξης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ και του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ 2. Να δούμε τώρα, επειδή ματαιώθηκε αυτό το ταξίδι του Πρωθυπουργού, πότε θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο μαύρο χρυσό. Μαύρο χρυσός αξίας 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξαιρετικά αποκαλυπτική φαίνεται να είναι σε πλούτο η θάλασσα της Κυπριακής ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και συγκεκριμένα στο οικόπεδο 12. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται, στο οικόπεδο 12 εντοπίζεται 1,2 έως 1,4 εντοπίζονται δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε βάθος 24.600 ποδιών. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η Κύπρος δύναται να αποκτήσει από την εκμετάλλευση του, λόγω έτσι οικοπέδου, τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν να εισρέουν γρηγορότερα, χωρίς να ανατρέπονται βέβαια οι σχεδιασμοί για τερματικό φυσικού αερίου. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα που μόλις σας είπα αφορούν στα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι, από τις αναλύσεις των σεισμογραφικών ερευνών που έγιναν, οι οποίες ωστόσο θα ολοκληρωθούν κατά πάσα πιθανότητα, όπως μαθαίνουμε, τον Απρίλιο του 2014. Έχουμε όμως τον Βασίλη Ζέρβα στην τηλεφωνική μας γραμμή από την αίθουσα σύνταξης του Zoogle.gr για να μας πει για αυτό το μαύρο χρυσό που βρέθηκε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, σωστά? Σωστά. Είναι κάποια νέα στοιχεία που έρχονται σήμερα στη δημοσιότητα από μια έρευνα που γίνεται εκεί από την εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την όλη διαδικασία στο οικόπεδο 12 στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όπως φαίνεται λοιπόν, από τις μελέτες που έχουν γίνει εκεί και από τις αναλύσεις των σεισμογραφικών ερευνών, ναι, οι οποίες βέβαια θα συνεχιστούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν εκεί γύρω στον Απρίλιο της νέας χρονιάς, εντοπίζονται περίπου από 1,2 έως 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Πάρα πολλά, Βασίλη. Και αυτό μεταφράζεται, ναι, σε περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ για την Κύπρο. Είναι μεγάλο το νούμερο, όπως αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε πώς θα προχωρήσουν ανάλογα και με την εξέλιξη, όπως σας είπα, των ερευνών. Το πετρέλαιο εντοπίζεται σε βάθος 24.600 ποδών. Και βέβαια δεν είναι μόνο
η ιστορία του πετρελαίου εκεί στο οικόπεδο 12. Είναι πλούσιο και σε φυσικό αέριο. Α, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Βεβαίως. Ήδη από τον περασμένο Οκτώβρη έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ουσιαστικών ανακτήσεων ποσοστών φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12 του κοιτάσματος Αφροδίτη και μάλιστα έχει σημαντικές δυνατότητες παραγωγής. Έχει εντοπιστεί εκεί ο ταμιευτήρας περίπου 120 ποδών σε στρώματα του ανώτου Μοιόκαινο, λέγεται αυτό, έτσι επιστημονικά. Και οι έρευνες συνεχίζονται, έχει ενημερωθεί, πρέπει να πούμε, σύμφωνα και με το δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος της Κύπρου, έχει ενημερωθεί και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, για αυτή την εξέλιξη και αναμένεται να έχει και μια νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας στο επόμενο διάστημα. Είχε και την προηγούμενη εβδομάδα μια συνάντηση και φυσικά αναμένεται να γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις για τα μέχρι τώρα ευρήματα από τους εκπροσώπους και τους αναλυτές της εταιρείας που έχει αναλάβει τις έρευνες. Να δούμε όμως ότι πέρα από τις έρευνες, αν θα αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, έτσι, τα οποία κρύβονται κάτω από αυτήν την αποστολή. Ακριβώς. Όλοι πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί πάντως και πιστεύουν ότι η Κύπρος έτσι μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάκαμψη, γιατί και η κρίση πέρασε και η Κύπρος, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αγγελική μου, να είσαι καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο θέμα που νομίζω σήμερα συζητιέται σε όλο τον κόσμο, γιατί μιλάμε για την ορκωμοσία της κυρίας Μέρκελ. Είναι η τρίτη φορά που θα ορκιστεί καγκελάριος Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ενώ αντικαγκελάριος αναλαμβάνει ο αρχηγός του SPD, Ζίγμαρ Γκάμπριελ. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο Μάριος Μπουμπής από την αίθουσα συντάξεις του Zoogla.gr. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάρια. Λοιπόν, σημαντικό λίγο θέμα και συζητιέται ανά τον κόσμο, σωστά? Ναι, όντως ήταν βέβαια ανεμονέμονα από τη στιγμή που είχε επέλθει τη συμφωνία για την κυβέρνηση συνασπισμού στο Βερολίνο. Οπότε σήμερα το πρωί η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ εξελέγει με 462 ψήφους υπέρ σε σύνολο 621, κάτι που σημαίνει πως 149 βουλευτές ψήφισαν κατά, ενώ 9 απήχαν. Και έτσι περνάμε στη διαδικασία της ορκωμοσίας της, η οποία αναμένεται να γίνει σήμερα το μεσημέρι σε λίγες ώρες. Ιδιαίτερα αγαπητή φαίνεται πως είναι η κυρία Μέρκελ στους Γερμανούς, έτσι. Ναι, είναι και ικανή στο ρόλο της. Είναι τρίτη θητεία, κάτι σημαίνει αυτό για τη χώρα της. Έτσι, τυχαίο όχι. Σύντο μόνο σίγουρο. Προφανώς όχι. Ναι. Σε άλλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, ένα έκτακτο θέμα είναι ότι έχουμε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Άγκυρα, λίγο έξω δηλαδή από την πρωτεύουσα της Τουρκίας. Σύμφωνα με την χορηγία της, αυτό επέβαιναν οι δύο πιλότοι, οι οποίοι χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα είναι νεκροί. Αυτό μένει να αναμένουμε ανακοίνωση από τις αρχές. Ναι. Ενώ αρκετά σημαντικό είναι ένα μπαράζ συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς, αρκετά εκοφαντικών στην Κωνσταντινούπολη, ναι, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν συνολικά 18 άτομα από ευρύτερους επιχειρηματικούς κύκλους της πόλης, όπως ιδιοκτήτες μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, διοικητές κρατικών τραπεζών, κρατικών υπαλλήλων αλλά και συγγενείς δύο πολιτικών. Ενώ σήμερα το πρωί μόλις ανακοινώθηκε ότι στα πλαίσια της ίδιας έρευνας για διαφθορά συνελήφθησαν και τρεις γη υπουργών. Αυτό και αν είναι έτσι. Ναι. Φαντάζομαι πως τα έχουν γραφτεί αρκετά στον ξένο τύπο, έτσι. Ναι, αυτό τύπο βέβαια είναι κάτι που προέκυψε χτες το βράδυ, οπότε στις υπόλοιπες χώρες έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Αναμένοντας όμως ανακοινώσεις γύρω από τις συλλήψεις, η γη των υπουργών είναι του Υπουργού Εσωτερικών, της Οικονομίας και του Αστικού Σχεδιασμού, για να φέρουμε συγκεκριμένα ποιοι ήταν. Άτακτη. Οι κατηγορίες οι οποίες βαρύνονται είναι η απάτη, η δωροδοκία και η διαφθορά, σύμφωνα με το πρακτορείο της Ανατολής. Τι ηλικία είναι η γη τους, να φανταστούμε, ναι, παιδιά, έτσι. Είναι γύρω στα, δεν είναι τόσο μικρή, είναι γύρω στα 30 όμως, ας πούμε. Είναι νεαρή. Εντάξει, ναι, είναι, παρόλα αυτά όμως, από μικρή, τι να πω. Είναι οικογενειακά αυτά τα πράγματα, είναι οικογενειακά. Μάλλον, μπλέκουν με τη δικαιοσύνη. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στη τηλεόραση Ζούγκλας, γιατί τα θέματα είναι πολλά μέχρι και τη μία. Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Από χθες συζητήθηκε και θα συζητιέται για πολύ ακόμα το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων αυτής της χώρας. Σήμερα όμως ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο έχει ανέβει στο zoogla.gr και μας αποκαλύπτει τις βασίλισσες του real estate, δηλαδή ποιες είναι οι βουλευτίνες οι οποίες έχουν αρκετά στην άκρη. Αρκετά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αρκετά ακίνητα. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή η λίστα τα αυτά τα στοιχεία του πόθεν έσχες των βουλευτών. Βέβαια, όλο το ρεπορτάζ έχει η Μυρτώ Τζάβαλου από το zoogla.gr, που την έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Μυρτώ. Γεια σου, Αγγελική. Όπως φαίνεται, οι γυναίκες της Βουλής μεσουρανούν στον τομέα του real estate. Να σου δώσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως... Αυτό θέλουμε, Μυρτώ, να μας πεις με παραδείγματα. Ποιες αυτό έχουν τι. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Έτσι. Λοιπόν, όπως φαίνεται, τα δύο τελευταία χρόνια τα εισοδήματα της Γεωργίας Μαρτίνου, της γνωστής οικογενείας και βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, ανέλησαν στις 800.000 ευρώ. Mm-hmm. Βέβαια, το αξιοπιστικό σημείο το είναι η ακίνητη περιουσία της, η οποία αριθμεί 156 ακίνητα, μεταξύ άλλων σπίτια, οικόπεδα, διαμερίσματα, αποθήκες, πάρκινγκ κτλ. Τι θα τα κάνουν όλα αυτά? Δεν ξέρω τι ακριβώς. Σίγουρα θα έχουν κάποιες λύσεις και γι' αυτό. Σωστά. Έχουμε τώρα, όσον αφορά το που εδράζουν όλα αυτά τα ακίνητα, είναι από Γλυφάδα, Παλαιοφάλιρο, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Λαύριο, Μαρκόπουλο. Θα χρειαστεί πάρα πολύ ώρα για να σου απαριθμίσω τις περιοχές. Είναι 156 ακίνητα, επαναλαμβάνω. Εντυπωσιακό το πόθεν έσχες της, λοιπόν. Όπως εξίσου εντυπωσιακό είναι και το πόθεν έσχες της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Έλενας Ράπτη, η οποία της ωραίας της Βουλής, έτσι. Της πολύ ωραίας, από τη Θεσσαλονίκη, μια εντυπωσιακή γυναίκα και μια πλούσια γυναίκα, η οποία φαίνεται πως διαθέτει 13 διαμερίσματα, 16 οικόπεδα, 8 αποθήκες, 3 καταστήματα και ένα σπίτι. Και καλή νύφη, να πούμε, και καλή νύφη. Ακριβώς, ακριβώς. Καθόλου άσχημο το βαλαντιό της, έτσι, και που ξεπερνά, θέλω να σου πω, Αγγελική, τις 650.000 ευρώ. Μάλιστα. Μήπως γι' αυτό, Μυρτώ μου, τον τελευταίο καιρό όλοι και όλες θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, γιατί βλέπουμε και πρόσωπα που δεν περιμέναμε να δούμε. Για παράδειγμα, ηθοποιούς, έτσι, μια μικρή παρένθεση στη συζήτησή μας. Δεν είναι τυχαία, νομίζω. Ίσως να μην είναι τυχαίο, ας μην είμαστε, ας μην προτρέχουμε. Αυτό θα το δείξει και το μέλλον και τι πρόκειται να κάνουν μέσα από τη θέση τους στα βουλευτικά. Το μόνο σίγουρο είναι πως έχουν να κερδίσουν χρήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σαφώς. Φαίνεται άλλωστε και από τα βαλάντιά τους και από τις καταθέσεις τους σε τράπεζες, από τις βουλευτικές αποζημιώσεις κτλ. Είναι αρκετά εκτενές και το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει για όλους τους βουλευτές, πέραν δηλαδή τις κυρίες της Βουλής. Προκλητικές όμως, έτσι, προκλητικά αυτά τα στοιχεία τέτοια εποχή που διανύουμε, βλέποντας έτσι καθημερινά ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, άλλους να, ακόμα και να αυτοκτονούν, έτσι. Είναι ακριβώς μια πραγματικότητα αυτή. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα, βλέποντας έτσι πολιτικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση της χώρας μας, να έχουν τέτοιους λογαριασμούς τραπεζικούς και τόσο πολλά ακίνητα, είναι αρκετά προκλητικό, Μυρτώ. Και με αυτό που είπαμε με τον περιορισμό των αποζημιώσεων και τα λοιπά, προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι. Για πάμε σε άλλα ονόματα. Να συνεχίσουμε. Η Φόφη Γεννηματά, επίσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, διαθέτει 29 ακίνητα και για τις δύσκολες ώρες έχει έναν αρκετά φουσκωμένο λογαριασμό σε τράπεζες. Σε τράπεζες της Ελλάδας ή σε τράπεζες στο εξωτερικό, όπως πολύ. Ως επιτοπλίστων στην Ελλάδα. Μπράβο. Λοιπόν, πάλι καλά, δεν τα έβγαλε έξω. Κάτι είναι και αυτό. Να δούμε τώρα για την Έλενα Κουντουρά. Έχουμε να πούμε ότι και αυτή διαθέτει οικόπεδα σε Βιωτία, Ηλία και Αττική. Τώρα, όσον αφορά το πόθεν έσχες της πρώην υπουργού Ντόλης Μπακογιάννη, πέραν από ακίνητα σε Κρήτη και Αττική, ξεχωρίζει και τα πολλά χρήματα που έχει στους λογαριασμούς της. Μαζί με τον σύζυγό της Σίδωρο Κούβελο, η Ντόρα Μπακογιάννη έρχεται δεύτερη σε περιουσιακά στοιχεία. Ναι. Καθώς διαθέτει 1.229.169 ευρώ και ο σύζυγός της, ο Σίδωρος Κούβελος, φαίνεται εμφανίζει καταθέσεις 3.700.000 δολαρίων. Δολαρίων, έτσι. Δολαρίων, ναι. Και αυτό θα πρέπει βέβαια να μας προβληματίσει, γιατί πολλοί επιλέγουν να επενδύσουν τα χρήματά τους σε δολάρια και όχι σε ευρώ
ή και ακόμα σε λίρες. Πιστεύω ότι το ξένο χρήμα περισσότερο. Τέλος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νάντια Βαλαβάνη, φαίνεται πως είναι υπέρ της αποταμίευσης, καθώς έχει τις εξής καταθέσεις. Άκου, Αγγελική, ναι. Και κάτσε. 363.879 λίρες Αγγλίας, ναι. Και 452.930 ευρώ. Μα. Πέραν όμως αυτού, διαθέτει και μετοχές, ενώ δεν περνούν απαρατήρητα τα 15 ακίνητα που αναφέρονται στο πόθεν έσχεση. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γενικότερα, μιλάω για τους πιο νέους πολιτικούς, πώς έχουν καταφέρει σε... Όχι σε πολλά χρόνια, είναι νέοι πολιτικοί. Τώρα ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια μπήκαν στον χώρο και δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα. Ακούσαμε κάποια ονόματα παρόλα αυτά. Πώς έχουν καταφέρει να έχουν τόσο φουσκωμένους λογαριασμούς, τόσο πολλά ακίνητα. Πόσο πιο μεγάλη. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλή η μισθή των πολιτικών. Ναι, το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι παίρνουν και βουλευτικές αποζημιώσεις. Αλλά σε τόσο λίγα χρόνια κάποιοι να έχουν κάνει τέτοιες περιουσίες. Αυτό μας βάζει και σε δεύτερες σκέψεις. Κοίταξε να δεις, εντυπωσιάζονται με διάφορους τρόπους, μέσω κληρονομιών, μέσω οτιδήποτε. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό και το τι δήλωσε, είναι πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό το έχει, τι δήλωσε σήμερα ο Δημήτρης Τσουκαλάς του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δέχθηκε πειρά από πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα και κάποιοι μιλούν και για έτσι αίσθηση που προκάλεσε και μέσα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σχετικά και με την ακίνητη περιουσία του, η οποία βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, όπως είπε και ο ίδιος σε δηλώσεις του, ότι είναι διά. Δηλαδή μπορεί να απέκτησε, φαίνεται να απέκτησε κάποια ακίνητα το 2011, εξήγησε ο ίδιος όμως ότι είναι από κληρονομιά τα ακίνητα αυτά και είναι, οι κληρονόμοι είναι τουλάχιστον, από ό,τι είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά, 15 με 20. Τυχερός, πολύ τυχερός. Οπότε έχει κάποια συγκεκριμένα ποσοστά ο ίδιος, όπως είπε. Και να πούμε ακόμα ότι αιτιολόγησε και για το περίφημο εφάπαξ του 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο επίσης έκανε, προκάλεσε αίσθηση. Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν πρόκειται για εφάπαξ σε καμία περίπτωση, αλλά χρήματα που έλαβε ως αποζημίωση από ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα της εταιρείας Generali, ναι. Εργαζομένους της τράπεζας στην οποία εργαζόταν αυτός, ο Δημήτρης Τσουκαλάς, επί 35 έτη. Και τα έλαβε ως αποζημίωση, καθώς κομμάτι των χρημάτων αυτών είναι χρήματα εθελούσιας εξόδου. Πάντως, Μιλτώ, θα μιλήσω τώρα όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως πολίτης. Εκνευρίστηκα. Εκνευρίστηκα, όπως και άλλοι. Έτσι, είναι πολύ μεγάλα ποσά. Είναι προκλητικά τέτοιες εποχές που δύσκολα τα βγάζουμε πέρα όλοι μας. Να βλέπουμε οι πολιτικοί έτσι, άνθρωποι αυτής της χώρας, παράγοντες, να έχουν τόσο πολλά χρήματα. Και δεν ξέρω, πραγματικά αυτό με στενοχωρεί και με εκνευρίζει. Ακριβώς, Αγγελική. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και σίγουρα πρέπει τουλάχιστον, όπως λες εσύ, σε τέτοιες εποχές κάπως να υπάρχει έτσι ένα μέτρο. Σωστά. Να δούμε ένα τι θα μέτρο, γίνει. Να δούμε τι... Κάποια μέτρα ενδεχομένως να ληφθούν. Πολύ θα χαιρόμουν, για παράδειγμα, να έβγαζαν κάποια από αυτά τα χρήματα που έχουν, που δεν είναι και λίγα, και να κάνουν μια δωρεά, να επενδύσουν, να βοηθήσουν, να. Πολλά πράγματα. Ναι. Δεν τα έχουμε δει. Για να δούμε, θα τα δούμε πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Πορτογαλία και πάμε σε ένα διαφορετικό ρολόι που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, το οποίο τι θα κάνει, θα μετρά αντίστροφα τον χρόνο εξόδου της Πορτογαλίας από το μνημόνιο. Αυτό και αν είναι είδηση. Πραγματικά, όταν έτσι την διαβάσαμε, μας προξένησε το ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα το ρολόι αυτό. Αυτό εμφανίζει τον χρόνο, ο οποίος απομένει για να βγει η Πορτογαλία από το σχέδιο έτσι αρρωγής με την Τρόικα τον Ιούνιο του 2014, σε λίγους μήνες. Θα εγκατασταθεί στην έδρα ενός από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, όπως ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος του. Αυτό το ψηφιακό ρολόι θα μετράει σε γαλάζιο φόντο τους μήνες, τις ημέρες, τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα έως την έξοδο της Πορτογαλίας από την Τρόικα. Αποκαλύφθηκε αυτό την Κυριακή, να σας πω την περασμένη Κυριακή, από τον Πόρτας, πρόεδρος του δεξιού κόμματος της Πορτογαλίας, κατά τη διάρκεια συνεδρίου της Νεολαίας. Είπε χαρακτηριστικά,
Το ρολόι θα εγκατασταθεί στη συνέχεια στην έδρα του κόμματός μας στη Λισαβόνα. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε και δεν ξέρω, ίσως να είναι και μια, να δίνουν και ιδέες σε εμάς τους Έλληνες, να κάνουμε ένα αντίστοιχο ρολόι, να δούμε πότε θα βγούμε από την Τρόικα, τέλος, από την κρίση και από τη βοήθεια της Τρόικας. Αυτά και με την Πορτογαλία. Πάμε στον Μπόλτ, βεβαίως, στον Χουσέιν Μπόλτ. Ο Χουσέιν Μπόλτ, ο πολύ γνωστός έτσι, Ολυμπιονίκης, πόσα μετάλλια και εγώ πια δεν ξέρω, πάρα πολλά χρυσά μετάλλια σε κάθε έτσι, Ολυμπιάδα, σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες, καταφέρνει και φεύγει όχι απλά με ένα, αλλά με αρκετά χρυσά μετάλλια στις αποσκευές του. Σίγουρα έτσι έχετε αναρωτηθεί αν θα μπορούσε ένας τόσο γρήγορος άνθρωπος να ανταγωνιστεί τι, να ανταγωνιστεί έναν άλλον άνθρωπο. Τι άλλο θα μπορούσε να ανταγωνιστεί ένας αθλητής. Και όμως από το βίντεο που θα παρακολουθήσετε σε πολύ λίγο θα δείτε τον Χουσέιν Μπόλτ να ανταγωνίζεται λεωφορείο, παρακαλώ πολύ. Πάμε να το δούμε. You're the fastest man on earth. No, the quickest human being on the planet. You've beaten them all. What challenges are left? Well, how about a bus? An unusual matchup, certainly, for Usain Bolt. But man and machine going head-to-head in the Argentine capital, Buenos Aires. The Jamaican Olympic champion limbers up, taking the test seriously. We don't know how the bus prepared, maybe putting it at a disadvantage, as might putting more than one person in it. Nobody strapping a spare body to Bolt's back. Poor old number 59. And they're off. Bolt more jogging than sprinting, and still winning with ease, much to the seeming general indifference of the crowd. Afterwards, Bolt insisting he still has the hunger to win and will be heading to Rio in 3 years' time to defend his Olympic titles for an unprecedented second time. One of my main goals is to go to the Rio Olympics, as I was saying, to try to do it again, to defend my titles. And it's never been done 3 times. So for me, that's me trying to set the bar as high as possible, to just to push the barrier. So that's my main goal. But throughout the seasons, I'll always set different goals for myself until I get to Rio. And then Bolt beat some people as well, making short work of fellow Jamaicans Mario Forsyth, Kimmery Roach and Daniel Bailey in a 120-metre sprint. The bus not even invited to take part. Πολευτικός, Usain Bolt. Πάμε σε μια είδηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λαμία, καθώς σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη άγνωστη αιτία που το σπίτι αυτό στην περιοχή του, στον οδό μάλλον του Αγίου Λουκά στη Λαμία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο αμέσως έσπευσαν οι δυνάμεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να καταφέρουν να θέσουν σε έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε. Ευχόμαστε έτσι όλα να πάνε καλά, μην έχουμε θύματα, μην θενήσουμε θύματα. Είναι οι φωτογραφίες αυτές που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Πραγματικά μιλούν από μόνες τους. Έτσι βλέπουμε το σπίτι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, να έχει καεί ολοσχερός. Δεν έχουν βγει άλλα μέχρι στιγμή στοιχεία, αν ήταν μέσα η οικογένεια, ποιος έμενε τέλος πάντων σε αυτό το σπίτι, ή ήταν απλά ένα εγκατελειμμένο σπίτι. Και ποια είναι όντως η αιτία που τυλίχθηκε στις φλόγες το σπίτι αυτό που βλέπουμε στην Λαμία. Αυτή είναι μια είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και εμείς θα είμαστε εδώ για να την παρακολουθούμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λονδίνο, διότι μέσα από την τηλεόραση ζούγκλας έχουμε και αυτή την δυνατότητα. Τρυπώσαμε στις πιο όμορφες βιτρίνες του Λονδίνου, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας φημίζεται για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της και μάλιστα ένα μήνα πριν ξεκινούν να στολίζουν βιτρίνες, την πόλη γενικότερα, πολλά τα λαμπάκια και όχι μόνο βάζουν λαμπάκια, αλλά κάνουν και πολύ ωραίες κατασκευές. Έχουμε αρκετά πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις βιτρίνες αυτές, τις στολισμένες του Λονδίνου. Για παράδειγμα, αυτή που βλέπουμε. Τώρα βλέπουμε μια βιτρίνα ενός καταστήματος που τι σκέφτηκαν, έτσι, να φτιάξουν βουνά, να κάνουν μια ολόκληρη πόλη χιονισμένη. Πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα και να σας πω ότι κάθε χρόνο όλο και κάτι διαφορετικό θα βρούνε. Δεν στερεύουν ποτέ από ιδέες οι Λονδρέζοι. Αυτό βλέπουμε, η αλήθεια είναι. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία.
Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε μια πίστα. Πίστα νομίζω είναι αυτή, ναι. Ένα παγοδρόμιο. Κάτι τέτοιο. Και όμως αυτό που βλέπετε είναι στολισμός βιτρίνας, παρακαλώ πολύ. Βιτρίνας που βρίσκεται στο Λονδίνο. Πώς να μην μπεις τώρα να ψωνίσεις όταν βλέπεις τόσο όμορφες έτσι, βιτρίνες. Να σας πούμε ότι αυτές οι εφάνταστες βιτρίνες προσελκύουν έτσι κάθε καταναλωτή και για άλλη μια φορά τα Harrods και το πολυκατάστημα Selfridges κλέβουν τις εντυπώσεις. Αυτά τα δύο έτσι μεγάλα mall είναι και αυτά που στολίζονται κάθε χρόνο πάρα πολύ και περιμένουν πώς και πώς έτσι να δουν τους στολισμούς οι Λονδρέζοι, αλλά και άνθρωποι που ταξιδεύουν από όλες τις γωνίες του κόσμου για να δουν από κοντά τον πρωτότυπο στολισμό του Λονδίνου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα αθλητικό μποτάκι. Δεν βλέπουμε τι μάρκα είναι, αν έτσι σπέρεσε από το μυαλό. Το οποίο έχει πάρει αυτό το χριστουγεννιάτικο μποτάκι χριστουγεννιάτικη έτσι... τη χριστουγεννιάτικη έτσι ατμόσφαιρα πάνω του, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο, σε κόκκινο χρώμα που παραπέμπει στις γιορτές. Είναι το χρώμα των γιορτών, το κόκκινο. Πάρα πολύ ωραίος και ο στολισμός της βιτρίνας του διάσημου οίκου Yves Saint Laurent, του γαλλικού οίκου, που βρίσκεται στα Harrods. Το χιόνι πάντως, από ό,τι έχουμε δει, επικρατεί σε όλες τις βιτρίνες φέτος. Δεν λείπει από καμία. Χιόνι, χρυσό και κόκκινο. Στα Selfridges, λοιπόν, μπήκε το zoogla.gr και κατέγραψε αυτή τη μεγάλη... Πώς λέγονται αυτά, μπάλ, δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Είναι παιχνίδια. Αυτά που έχουν την μπάλα τη γυάλινη και μέσα, άμα την αποδογυρίσεις, έχουν ή κάποιο τραγουδάκι, ή πέφτει χιόνι. Κάτι γίνεται πάντως σε αυτές τις μπάλες. Εδώ δεν βλέπουμε αν γίνεται κάτι, αλλά που ξέρετε. Πολύ χιόνι, βρε παιδί μου. Τι ωραίες τσάντες. Τι ωραίες τσάντες, πολύχρωμες, διότι και ο χειμώνας θέλει χρώμα, όχι μόνο το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίες, πραγματικά. Και φαντάζομαι και πολύ ακριβές. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εξαιρετική, εξαιρετική. Βλέπουμε τώρα ένα έλκυθρο, το οποίο... Έλκυθρο είναι αυτό. Το οποίο έχει το πρόσωπο γάτας, χρυσόσκονη, χρυσό. Είναι παπούτσι, ναι, είναι παπούτσι, έχετε δίκιο. Είναι παπούτσι, μπαλαρίνα μάλιστα, να μιλήσω και με όρους πιο συγκεκριμένους, ως γυναίκα, καταλαβαίνετε. Μια μπαλαρίνα λοιπόν που έχει πάνω μέσα μάλλον χιόνι, δεντράκια, βλέπουμε ένα μικρό Λούνα Πάρκ, βλέπουμε ένα μήλο, πολύ χιόνι, ξαναλέω, πολύ χιόνι. Άλλωστε τα Χριστούγεννα θέλουν το χιόνι τους, η αλήθεια είναι. Αυτός είναι ένας πύραυλος. Καταπληκτικό. Ένας πύραυλος. Εγώ δεν το σκεφτόμουν ποτέ να δω έναν πύραυλο σε μια βιτρίνα. Δεν θα το περίμενα μάλλον ποτέ να δω έναν πύραυλο σε μια βιτρίνα. Εντυπωσιακές εικόνες πραγματικά. Είναι από τις φορές που πολύ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Αλλά μέσα από την τηλεόραση της Ζούγκλας και το Ζούγκλα.gr φυσικά έχουμε αυτή την δυνατότητα. Εκπληκτικές βιτρίνες, δεν έχω λόγια. Πόσες χιλιάδες λαμπιόνια τώρα να έχουν βάλει σε αυτό το κτίριο που βλέπουμε. Απίστευτο, πραγματικά, μαγευτικό. Και σου φτιάχνουν και το κέφι. Δηλαδή, άμα είχαμε τέτοιο στολισμό στην Ελλάδα, τώρα που έχουμε περίοδο κρίσης, νομίζω ότι αυτή η γιορτινή ατμόσφαιρα σίγουρα θα μας έφτιαχνε το κέφι, έστω και για λίγο. Αλλά από την άλλη θα μου πείτε, πού να τα βρούμε τα λεφτά να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό έλειπε, να βλέπαμε και τόσο πολύ στολισμένα τα πάντα όλα. Καταλαβαίνετε μετά τι θα γινόταν. Άλλη μια πολύ ωραία εικόνα από το Λονδίνο. Βλέπουμε έξω από τα μολ, έξω από τα καταστήματα, πώς είναι στολισμένη η πόλη. Γιατί, okay, ναι, είναι στολισμένα τα εμπορικά κέντρα, αλλά είναι στολισμένοι και οι δρόμοι, είναι στολισμένα και τα λεωφορεία ακόμη. Βάζουν διάφορες αφίσες, βεβαίως. Χριστουγεννιάτικες. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και έτσι όπως έχουμε μάθει, οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κόσμος στο Λονδίνο δεν κοιμάται ποτέ. Μέρα, νύχτα είναι έξω και δεν σταματάει να βγάζει φωτογραφίες.
Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Τα Harrods, αυτή είναι η όψη του μεγάλου εμπορικού καταστήματος και πολύ γνωστού. Απ' έξω βλέπετε πως είναι στολισμένο. Αν και θα πω τώρα λίγο εδώ, επειδή γνωρίζω, δεν έκανε και τίποτα διαφορετικό από ό,τι κάνει κάθε χρόνο το Harrods. Κάνει μέσα, θα μου πείτε όμως. Εντάξει. Απ' έξω όμως η όψη του είναι η ίδια. Άλλη μια πολύ ωραία φωτογραφία. Αυτό προφανώς είναι μια βιτρίνα όπου χορεύουν. Που χορεύουν κιόλας, ντυμένοι έτσι με κοστούμια εποχής. Βλέπουμε ο άντρας, η κοπέλα φοράει ένα κόκκινο. Είναι κούκλα. Μπορεί να είναι και κούκλες. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς από τις φωτογραφίες. Είναι κούκλες βέβαια. Λοιπόν, αυτά και με τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες του Λονδίνου. Ελπίζουμε έτσι να σας μεταφέραμε λίγο έτσι. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον το χριστουγεννιάτικο κλίμα. Θα σας φτιάξαμε τη διάθεση. Εμείς θα πάμε στο hova.stiletto.gr, το απόλυτο γυναικείο site, όπου με τη γόβα του σας πάει παντού. Και έτσι θα κάνουμε και εμείς τώρα. Πάμε να δούμε τα πιο σημαντικά θέματα μέχρι αυτή την ώρα στις κατηγορίες lifestyle, beauty, μόδα, παιδί, μαμά, sexy life και μαγειρική. Λοιπόν, διαβάζουμε ότι η διάσημη ηθοποιός έχασε 30 κιλά, τα κατάφερε και έχει νέο σώμα πια και μάλιστα μπορεί και φοράει ξανά τα αγαπημένα της κολλητά ρούχα και δεν είναι άλλη από την Τζέσικα Σίμψον, την γνωστή ηθοποιό η οποία έγινε για δεύτερη φορά μανούλα. Έχει κάνει δύο εγκυμοσύνες που της έδωσαν και οι δύο πολλά κιλά. Η τελευταία μάλιστα της έδωσε 30 κιλά. Η ίδια αποκάλυψε πρόσφατα πώς κατάφερε να χάσει αυτά τα κιλά, τα οποία είναι πάρα πολλά κιλά. Εδώ 5 κιλά θέλω να χάσω και δεν τα χάνεις. Φανταστείτε τι δύναμη είχε αυτή η γυναίκα για να χάσει 30 ολόκληρα κιλά. Από όσο αποκαλύπτει η ίδια, τα οφείλει όλα στη γυμναστική. Και συγκεκριμένα στα Weight Watchers. Τα Weight Watchers δεν ξέρω τι είναι. Είναι ένα είδος γυμναστικής το οποίο είναι δημοφιλές στην Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Προς το παρόν τουλάχιστον. Βλέπουμε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βλέπουμε ένα άλλο σώμα. Έτσι. Φανταστείτε τώρα αυτή τη γυναίκα που βλέπετε με 30 κιλά πάνω. Δεν θα την γνωρίζετε, το μόνο σίγουρο. Βέβαια δεν τα οφείλει μόνο στον personal trainer, όπως λέει η ίδια και στη γυμναστική αυτή που σας είπα, αλλά και στην οικογένειά της και στον σύζυγό της, Eric Johnson, λέει μάλιστα ότι τώρα που έχω δύο παιδιά, είμαι πάνω κάτω στις σκάλες, λέει, του σπιτιού 1 εκατομμύριο φορές. Και αυτό την έχει βοηθήσει επίσης. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες και αξιοθαύμαστη έτσι, η προσπάθεια και πόση δύναμη έτσι, έχει αυτή η γυναίκα να χάσει 30 ολόκληρα κιλά. Πραγματικά εντυπωσιακό. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια πολύ ωραία, έτσι, μια μάλλον συγκινητική εξομολόγηση που έκανε ο γνωστός Ολυμπιονίκης Μιχάλης Μουρούτσος. Ο Μιχάλης Μουρούτσος μίλησε για τη συμμετοχή του στο Dancing with the Stars, μίλησε για τις γυναίκες, στο κεφάλαιο γυναίκες, γιατί πια είναι χωρισμένος και μίλησε και για την κόρη του που δεν ζει πια μαζί του. Ο Ολυμπιονίκης λοιπόν Μιχάλης Μουρούτσος είπε ότι τώρα που βγαίνει στην τηλεόραση και προβάλλεται πολύ, έχουν ανέβει οι μετοχές του στις γυναίκες. Λογικό θα το έλεγα, γιατί η τηλεόραση, ξέρετε, δίνει πόντους, όπως και να το κάνεις. Είπε, όταν αναφέρθηκε στην κόρη του, η οποία πια ζει μόνιμα στην Αίγινα με τη μητέρα της, Αναστασία Περάκη, «Ζορίζομαι που ζούσαμε το παιδί μου στο ίδιο σπίτι και τώρα δεν ζω. Το παιδί μου μεγαλώνει σε καλά χέρια, γιατί η Αναστασία είναι πολύ καλή μητέρα». Όπως καταλαβαίνουμε, οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι πολύ καλές. Άλλωστε έχουν αυτό το κοριτσάκι το οποίο θα τους δένει για πάντα και το υπεραγαπούν και οι δύο. Αποκάλυψε ότι η κόρη του τον έχει δει και από κοντά στο Dancing with the Stars και μάλιστα του ζητάει συνεχώς να χορεύει την χορογραφία του Michael Jackson. Έτσι, της άρεσε πάρα πολύ. Θα λέγαμε ότι ο Μιχάλης Μουρούτσος, ο οποίος δίνει σπάνια συνεντεύξεις, όταν αποφασίσει να δώσει, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, έτσι, το μόνο σίγουρο. Πάμε στον γιο της Σοφίας Καρβέλα, ο γιος της Σοφίας Καρβέλα, ο Νίκος Τζούνιορ. Έγινε 3 μηνών και η κόρη της Άννας Βύση, η οποία είναι μια χαζομαμά στην κυριολεξία, το χαίρεται, το απολαμβάνει και δεν χάνει στιγμή από το να φωτογραφίζει πόσο μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο γιος της και να τις ανεβάζει στη συνέχεια στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανέβασε πρόσφατα μια καινούργια φωτογραφία η οποία, στην οποία μάλλον βλέπουμε μαμά και γιο να πετούν από χαρά. Πολύ έτσι γλυκό στιγμιότυπο. Μαθαίνουμε επίσης ότι
Η Chloe Kardashian, η οποία χώρισε πρόσφατα, δεν έχει, εντάξει, ότι είχε κρίση στο γάμο της με τον πολύ γνωστό μπασκετμπολίστα Lamar Odom, είναι γνωστό. Αλλά ότι θα έβρισκε τόσο γρήγορα νέο έρωτα, έτσι υποστηρίζουν τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι. Και εμείς απλά τα σας τα μεταφέρουμε. Να σας πούμε λοιπόν ότι οι φήμες έτσι δεν έχουν οριάσει στο Hollywood, ότι η Chloe Kardashian δεν πρόλαβε καλά-καλά να κάνει την αίτηση του διζυγίου της με τον Lamar Odom και βγαίνει με νέο σύντροφο, με νέο συνοδό. Ο νέος συνοδός της είναι και αυτός με λαμψός, αρκετά γοητευτικός, πολύ γυμνασμένος, λέγεται Matt Kemp και είναι επιχειρηματίας. Βέβαια, αμέσως οι φίλοι του ζευγαριού, μάλλον οι φίλοι της Chloe Kardashian, έσπευσαν να, όχι να διαψεύσουν, αλλά ούτε και να επιβεβαιώσουν, αλλά να καθησυχάσουν ότι δεν τρέχει και κάτι μεταξύ τους, είναι απλά φίλοι, ήταν και πριν φίλοι, παραμένουν φίλοι και ο Ματ την στηρίζει πάρα πολύ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει με την προσωπική της ζωή. Θα φύγουμε από την κατηγορία celebrity και θα πάμε στην κατηγορία το παιδί μου. Ένα εξαιρετικό θέμα, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Το τραμπολίνο για τα παιδιά. Τι πιστεύετε, είναι επικίνδυνο ή δεν είναι? Οι νέες έρευνες λένε ότι είναι επικίνδυνο το τραμπολίνο. Αμερικανοί γιατροί συγκεκριμένα εξέδωσαν αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση τραμπολίνων στα παιδιά. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής ανέφεραν ότι το τραμπολίνο μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία, καθώς εκτιμούν ότι τραυματίζονται κάθε χρόνο περίπου 98.000 άτομα. Ακούστε, το τραμπολίνο όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο, με νέα σύστασή της, η Ακαδημία ζητάει από τους παιδιάτρους να αποθαρρύνουν τη χρήση τραμπολίνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε αυτή και άλλες πολλές στο govastileto.gr. Πέρασε η ώρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στη δηλώση ζούγκλας, γιατί έρχονται τα καλύτερα. Από εμάς, καλή συνέχεια σε ό,τι είναι καλύτερο.